Record. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα. Βρισκόμαστε στην πέμπτη εβδομάδα μαθημάτων και ήδη στο εργαστήριο έχουμε καλύψει θέματα σχεδίασης σχετικά με το Arduino. Έχουμε μπει στο προγραμματισμό Raspberry. Σήμερα έχουμε εργαστήριο το βράδυ, 7 με 9, όπου θα συνεχίσουμε και να καλύψουμε θέματα με το Raspberry. Σε προηγούμενο εργαστήριο είχαμε συζητήσει για το σχεδιασμό πλακετών PCB. Μια που βρίσκομαι στο προσωπικό μου εργαστήριο, εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα ήθελα να σας δείξω δικά μου project που έχω αναπτύξει σε πλακέτες. Καταρχήν, εδώ ήταν το πρωτότυπο, ασφαλώς αρχικά σε ένα χαρτί σχεδίασα ένα κύκλωμα και στη συνέχεια σε αυτό εδώ το board, το οποίο είναι ένα board, αλλά δεν είναι PCB, γιατί δεν έχει εκτυπωθεί printed circuit board, είναι ένα απλό board προτυποποίησης. Σε αυτό λοιπόν, το board, που ο σκοπός ήταν να είναι sealed για Arduino, γι' αυτό έχει και αυτές τις δύο παράλληλες γραμμές ακροδεκτών, τοποθετείται πάνω σε Arduino και με τη χρήση ενός MOSFET που έχω βάλει εδώ, μπορώ και ελέγχω ως διακόπτη την τροφοδοσία. Δηλαδή, από αυτό το σημείο, το τοποθετώ στη συσκευή, εδώ τοποθετώ την είσοδο και μπορώ και ελέγχω μέσω του Arduino την τροφοδοσία, να ανοίγω και να κλείνω λοιπόν το ρεύμα. Αυτή ήταν η πρώτη έκδοση, αλλά είχε κάποια θέματα. Γενικά εδώ με τις κολλήσεις παρατηρούσα κάποιο θόρυβο και γι' αυτό πολλές φορές δεν έκλεινε η τροφοδοσία. Και υπήρχαν λοιπόν θέματα. Αυτή ήταν η πρώτη έκδοση. Πήγα στη συνέχεια, δημιούργησα τη δεύτερη έκδοση, όπου βλέπετε έχει μειωθεί το μήκος των αντιστάσεων, δεν είχε αυτό το πρόβλημα. Ήταν βελτιωμένη σχεδίαση, πάλι όμως την ίδια λογική, δηλαδή ελέγχω την είσοδο-έξοδο. Εφόσον λοιπόν η δεύτερη πλακέτα λειτουργήσε με επιτυχία, δηλαδή μέσω Arduino μπορούσα και είχα έλεγχο πάνω στην τάση των 12 βολτ και πού χρησιμοποιούνται αυτά τα κυκλώματα, δύο είναι οι χρήσεις για μένα, δύο είναι οι χρήσεις στο δικό μου εργαστήριο, ασφαλώς μπορείτε να βρείτε πολλές χρήσεις. Η μία χρήση είναι για να κάνω επανεκκίνηση ένα switch ή ένα router. Σε περίπτωση λοιπόν που κολλήσει ο router, ο server δίπλα του μπορεί να κλείσει το ρεύμα και να το ανοίξει με αυτό εδώ το board. Ο server που εκτελεί Linux συνδέεται στο Arduino και δίνει την εντολή για να κλείσει. Αυτή είναι η πρώτη λειτουργία. Και η δεύτερη λειτουργία είναι για να ελέγχω LEDs. LED 12 volt. Μπορώ και τα ανοίγω και τα κλείνω και έτσι λοιπόν απομακρυσμένα μπορώ να ενεργοποιώ ένα φως 12 volt. Συγκεκριμένα εγώ το χρησιμοποιώ το LED για τον εκτυπωτή που έχω, το 3D εκτυπωτή, όπου από μακριά μπορώ να ανοίγω και να κλείνω τα φώτα στον εκτυπωτή για να φωτίζεται και να έχω καλύτερη εικόνα στην κάμερα. Δύο λοιπόν οι χρήσεις. Αυτή ήταν η δεύτερη έκδοση. Ασφαλώς ήθελα να πάω στην επόμενη έκδοση και η επόμενη έκδοση ήταν ο σχεδιασμός ενός PCB. Βλέπετε λοιπόν, εδώ είναι ένα PCB το οποίο σχεδιάστηκε και στάλθηκε σε ένα κινέζικο εργοστάσιο που έχει πολύ χαμηλό κόστος, δηλαδή 5 τέτοια board με 6-7 ευρώ συνολικά με shipping κόστησαν αυτά τα board. Ήρθαν λοιπόν αυτά τα board και αυτό βλέπετε είναι board χωρίς στοιχεία. Έπρεπε να κολληθούν τα στοιχεία. Και στην επόμενη έκδοση κόλλησα όλα τα στοιχεία. Δηλαδή βλέπετε αυτό, το board ήρθε έτσι κενό. Ήρθαν 5 τέτοια board. Σε ένα board λοιπόν κόλλησα το MOSFET, τα DC, λεντάκι, αντίσταση και ένα κουμπί. Και αυτό ακριβώς το board, το οποίο το δημιούργησα εγώ, το τοποθετώ πάνω σε Arduino
και μπορώ και το ελέγχω. Ελέγχω λοιπόν από το Arduino την τάση, εδώ κάπου έχει το DC in και DC out. Ελέγχω λοιπόν μέσω του MOSFET την τάση DC in και DC out. Ασφαλώς λειτουργεί αυτό το board, αλλά καταλαβαίνετε ότι με τον καιρό μπορεί να σκεφτείς και άλλες επεκτάσεις. Για παράδειγμα, αυτό το board τώρα ελέγχει μόνο μία έξοδο. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να έχω και δεύτερη έξοδο με το ίδιο MOSFET, να ελέγχω δύο εξόδους ή να έχω δύο MOSFET για δύο εξόδους, δηλαδή θα χωρούσε ακόμα ένα MOSFET. Ή το άλλο που σκέφτηκα είναι ότι αυτή τη στιγμή το MOSFET ελέγχεται από ένα απλό pin του Arduino που δεν έχει δυνατότητα PWM. Δηλαδή, εγώ το έχω συνδέσει τώρα στο pin 8 που δεν είναι PWM. Και σκέφτηκα ότι σε επόμενη έκδοση, αν τυπώσω και άλλα τέτοια board, θα το δρομολογήσω σε άλλο pin. Δηλαδή στο pin 9, για παράδειγμα, που είναι PWM. Pulse Width Modulation. Και αυτό τι θα μου επιτρέψει? Θα μου επιτρέψει να ντυμάρω τα LED. Δηλαδή, να ελέγχω την τάση. Αντί να είναι τόσο φωτεινά, θα μπορούσα να χρησιμοποιώ ένα duty cycle 50% για να έχω 50% φωτεινότητα. Οπότε, αυτό θα βοηθούσε σε καλύτερο έλεγχο του φωτισμού, αν δεν θέλω τόσο πολύ φωτισμό. Για παράδειγμα, όταν είναι μέρα, δεν θέλεις στο 100% τα LED να ανάβουν. Οπότε αυτή είναι η επόμενη έκδοση. Με τα PCB ασφαλώς δεν ασχολούμαι μόνο για μικρά PCB. Ένα άλλο PCB, αυτή εδώ η πλακέτα, η οποία έχει σχεδιαστεί για να υλοποιεί ένα κύκλωμα συναγερμού. Απλώς εδώ πέρα θα μπει ένα Arduino Mega και με κλέμμες γύρω-γύρω θα μπορούμε να το ελέγχουμε. Αυτό θα είναι μια έξυπνη πλακέτα για σύστημα συναγερμού. Αλλά απαιτούνται πάρα πολλά components. Έχω παραγγείλει αρκετά components. Τα περιμένω και σιγά-σιγά μου έρχονται. Δεν έχω ακόμα το 100% των components. Έχω περίπου το 70 με 80%, περιμένω ακόμα κάποιοι κομπόνες και μόλις τα λάβω όλα, θα προβώ σε κολλήσεις για να έχω αυτή την πλακέτα, η οποία είναι μια πλακέτα ελέγχου έξυπνου συναγερμού, με πολλές παραπάνω δυνατότητες ασφαλώς από τα υπάρχοντα κυκλώματα σε πλακέτες συναγερμού έξω, γιατί αυτή η πλακέτα συνδέεται με Raspberry. Το prototype το έχω με breadboard. Δηλαδή με καλώδια πάνω σε ένα breadboard, πώς γίνεται χαμός. Δεν μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει αξιόπιστα για θέματα π.χ. ασφάλειας για το σπίτι του. Αλλά αυτή η πλακέτα θα υλοποιήσει αυτό το κύκλωμα και είναι και ένα ωραίο project πλακέτες. Πάλι ομοίως τέτοιες, 5 τέτοιες πλακέτες, 15 ευρώ μου στήχησαν στην Κίνα. Και υπάρχουν και αυτά τα project, λοιπόν. Κάποιος που θέλει να σχεδιάσει μια πλακέτα, π.χ. Ένα οποιοδήποτε κύκλωμα. Το Arduino έτοιμα δίνει το σχηματικό. Βέβαια, το να κάποιος σχεδιάσει πλακέτα Arduino είναι πολύ απλό για Arduino Mega, αφού υπάρχει όλη η πληροφορία. Εγώ λέω για κάτι πιο σύνθετο, να πάρει μια πλακέτα, να την κάνει μια custom πλακέτα. Υπάρχουν και τέτοια project. Κάποιος που ενδιαφέρεται, λοιπόν, να σχεδιάσει PCB. Έχω κάποιες ιδέες. Κάποιος που θα ήθελε να ασχοληθεί με PCB μπορεί σαν project να με προσεγγίσει για να το δούμε. Λοιπόν, ως ήθιστε, ξεκινάω τη διάλεξη με κάποια άρθρα που έχω δει, με κάποιο άρθρο που βοηθάει στο να προβληματιστείτε εσείς. Γιατί ο σκοπός κιόλας δεν είναι να μάθετε να σχεδιάζετε μόνο ενσωματωμένα συστήματα. Είναι να μπορείτε να αναπτύξετε και μια γενικότερη θεώρηση για τα ενσωματωμένα συστήματα και πώς αυτά επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά, πώς μπορούν κάποιες αποφάσεις που θα πάρουμε εμείς να επηρεάσουν άλλο κόσμο. Και στα πλαίσια αυτής, λοιπόν, της προσέγγισης που κάνω στο μάθημα ενσωματωμένα συστήματα, βρήκα ένα άρθρο ενδιαφέρον. Και πάμε να μοιραστούμε την οθόνη, να σας μοιράσω την οθόνη μου. Όλα ξεκινάνε από την Barbie. Ξέρετε την Barbie, φαντάζομαι, τουλάχιστον οι κυρίες που παρακολουθούν το μάθημα
θα το ξέρουν, αλλά όλοι φαντάζομαι έχουν ακούσει κάποια στιγμή την Barbie. Λοιπόν, Barbie. Barbie και ενσωματωμένο σύστημα. Τι είναι αυτό, θα πει κάποιος. Είναι η κλασική κούκλα. Ας δούμε λοιπόν πώς η Barbie έγινε ενσωματωμένο σύστημα. Κάποιος λοιπόν, η Mattel, που έχει τα δικαιώματα χρήσης, δημιούργησε μια ειδική Barbie, η οποία είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα. Δηλαδή, βλέπετε στον κορμό, έχει βάλει τον επεξεργαστή, έχει βάλει τη μνήμη, τροφοδοσία, εισόδους, εξόδους, μικρόφωνο κτλ. Τι κάνει όμως αυτή η Barbie? Για να δούμε λοιπόν. Hello Barbie λοιπόν. Για όσους μπορούν να το ανάγουν με το Android κινητό, το Hello Google, που όταν μιλούσε στο Hello Google ενεργοποιούταν ένα πρόγραμμα και είχατε μια διαδραστική επικοινωνία με το Android, υπάρχει και το chat ξέχασα να ενεργοποιήσω, ας έχω και το chat, αν θέλεις κανείς να ρωτήσει, ωραία. Και η αντίστοιχη επικοινωνία λοιπόν. Hello Barbie. Για να δούμε λοιπόν αυτή η Barbie. Έτσι λοιπόν η Google και η Mattel παρουσίασαν τη Hello Barbie. Ένα παιχνίδι που συνδέεται στο διαδίκτυο. Τι έχει? Έχει μικρόφωνο. Έχει Wi-Fi που συνδέεται στους σερβερς της Google. Της Google και ηχείο. Δηλαδή είσοδο-έξοδο και κάποιο πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα διαδικτύου των αντικειμένων. Αυτός ο όρος διαδίκτυο των αντικειμένων αναφέρεται σε ενσωματωμένα συστήματα που συνδέονται στο ίντερνετ και μπορούν και ανταλλάσσουν δεδομένα με κάποιο σερβερ. Διαδίκτυο των αντικειμένων και το πήρε κάποιος και έκανε το tear down, που σημαίνει να το εξετάσει, να δει τι έχει αυτό το ενσωματωμένο σύστημα. Και αυτό που βλέπει λοιπόν είναι ότι έχει ένα system on a chip, SOC, system on a chip, δηλαδή είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα που βρίσκεται όλο στο ίδιο υπόστρωμα πυρητίου, Marvel, που έχει και Wi-Fi, δηλαδή έχει επεξεργαστή, συνήθως ARM επεξεργαστή, 64-bit κωδικοποιητή ήχου, 16 Mbit flash ROM για το πρόγραμμα. Υπάρχει κάποιο σύστημα διαχείρισης ενέργειας, battery management, και JTAG port. Το JTAG είναι μια θύρα προγραμματισμού. Δεν υπάρχουν και πολλά άλλα. Είναι ένα πολύ βασικό ενσωματωμένο σύστημα, γιατί το μυαλό είναι στον εγκέφαλο, are in the cloud. Δηλαδή, η επεξεργασία γίνεται στο σύννεφο, στους servers της Google. Και αναφέρει ο συγγραφέας ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που από τη μία ευαγγελιζόμαστε το μέλλον του IoT, αλλά από την άλλη, IoT Carmageons, αυτό είναι μια λέξη που δείχνει ανησυχία, ανασφάλεια και ούτω καθεξής. Δηλαδή, αρχίζει και δημιουργείται ένα πολλωμένο περιβάλλον. Βέβαια, οι περισσότεροι είναι υπέρ του IoT, αλλά πάντα υπάρχουν και οι σκεπτικιστές και αυτοί που έχουν κάποια ανησυχία. Καταρχήν, υπάρχει ο παράγοντας της ανατριχύλας, όπως λέει, creepy factor, όπου having your child, που το παιδί, το που έχει κάποιος, ό,τι και να πει, ακούγεται από μία faceless, από μία μεγάλη εταιρεία, από μία πολυεθνική. Και δεν είναι σίγουροι κατά πόσο είναι ασφαλές κάτι τέτοιο. Κατά πόσο υπάρχει ασφάλεια στο να γίνεται καταγραφή της ομιλίας. Και τι γίνεται με ακατάλληλες λέξεις. Όπως καταλαβαίνετε σε αυτό, το παιδί θα μιλάει, υποτίθεται, στην Barbie. Και θα πει, ας πούμε, τι κάνεις Barbie, και η Barbie θα πηγαίνει με επεξεργασία ήχου στο σερβερ, θα έρχεται μια απάντηση και θα μπορεί να αναπτύξει ένα διάλογο με αυτή την κούκλα, το παιδί. Να έχει δηλαδή έναν ψηφιακό φίλο
άλλο ένα μειονέκτημα της τεχνολογίας. Ψηφιακός φύλος, ενώ θα μπορούσε να έχει ένα πραγματικό φύλο. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Ένας ψηφιακός φύλος και να έχει κάποια συνομιλία μαζί με αυτή την κούκλα. Και μάλιστα, εδώ πέρα αναφέρουν, χαριτολογώντας βέβαια, για το Barbie Liberation Organization. Για όσους δεν το ξέρουν, τι είναι το BLO. Το BLO ήταν ένα κίνημα το 1994, όπου θέλανε κάποιοι να μιλήσουν για τα στερεότυπα, ότι υπάρχει από τη μία η κούκλα της Barbie, που είναι μια κούκλα νοικοκυρά κτλ. Και παρουσιάζει ένα λανθασμένο πρότυπο στα κορίτσια, ότι πρέπει να είναι αυτής της μορφής, σαν Barbie, σαν σωματότυπο, σαν εργασία κτλ. Από την άλλη υπήρχε αντίστοιχοι χαρακτήρες όπως G.I. Joe, όπου ήταν πολεμιστές, Rambo κτλ. Και αυτό δημιουργούσε δύο στερεότυπα, τα αγόρια και τα κορίτσια, και είχαν και φωνές αυτές οι κούκλες. Και το BLO, λοιπόν, ήταν ένα κίνημα που πήρανε κούκλες Barbie και G.I. Joe και τους άλλαξαν τα τσιπάκια ήχου. Και τα ξαναβάλανε στα μαγαζιά, αυτή εδώ πέρα, αυτό το κίνημα. Ήθελε να κάνει, λοιπόν, ένα mixed gender experiment, λεγόταν, για να ακουστεί. Και ακούστηκε πάρα πολύ. Και τι κάνει, έπαιρνε ο άλλος, ας πούμε, G.I. Joe και έλεγε με το τσιπάκι «Ωραία μέρα για μαγειρική», για παράδειγμα. Έλεγε «Τι ωραίο το ροζ ποδηλατάκι που έχω αυτά», που τέλος πάντων η ήχη που είχε η Barbie, της έλεγε ο G.I. Joe. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αντίθετα, η Barbie, η γνωστή κούκλα, έλεγε π.χ. «It's a good day to die», «Μια ωραία μέρα για να πεθάνουμε σήμερα, πάμε να σκοτώσουμε μερικούς». Και αυτό το πείραμα εγείρε μεγάλο φας, μεγάλη φασαρία, τέλος πάντων, ενδιαφέρουσα φασαρία, και ακούστηκε ότι είναι ένα πείραμα που σκοπό έχει να ταράξει το καθεστημένο ως προς τα στερεότυπα των παιχνιδιών. Και υπήρξε, τέλος πάντων, το BLO. Αυτό ήταν το fun fact, μπορούμε να το πούμε. Και γι' αυτό λέει ο συγγραφέας, και τώρα πώς θα γίνεται το fun fact, πώς θα γίνονται αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, από τη μία είναι αυτή η κούκλα, βέβαια, μαζεύει πολλά σχόλια σχετικά με τις δυνατότητες κτλ. Αλλά ας το δούμε μαζί με ένα ακόμα δεύτερο άρθρο, σχετικά πάλι με IoT και παιχνίδια. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο παιχνίδι μαζί με τη Barbie, όπου και αυτό είναι ένα παιχνίδι με ενσωματωμένο σύστημα που μιλάει με κάποιο σερβερ. Και όπως φαίνεται εδώ πέρα, είναι με ένα cloud, με το σύννεφο, επικοινωνεί και ανταλλάσσει δεδομένα. Και αναφέρεται εδώ στο δεινοσαυράκι, για παράδειγμα, ένα δεινοσαυράκι που θα μπορεί να μιλάει με ένα παιδί. Η τεχνολογία, λοιπόν, έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο σημείο, ώστε να μπορεί κάποιος να κάνει και μια συζήτηση, αναφέρει εδώ πέρα, χρησιμοποιώντας το super computer Watson. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι, υποτίθεται, θα μεταδίδει τη φωνή του παιδιού μέσω του ίντερνετ σε ένα κεντρικό σερβερ, που αυτός θα εκτελεί ένα πρόγραμμα σε ένα super computer, οπότε θα μπορεί, για όσους το ξέρουν, το Watson κάνει natural language processing, δηλαδή επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Μπορεί να του πεις μία πρόταση και να μπορέσει να κατανοήσει τι θέλεις να πεις και να σου δώσει την κατάλληλη απάντηση. Το Watson, αυτό το super computer, έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να καταλαβαίνει τη φυσική γλώσσα, και μάλιστα είχε πάρει και βραβείο σε διαγωνισμό, είχε νικήσει ανθρώπους σε διαγωνισμό στο Jeopardy, ένα τηλεπαιχνίδι που ήταν με φράσεις. Οπότε μπορεί και κατανοεί πολύ καλά τη φυσική γλώσσα και δίνει πολύ εύστοχες απαντήσεις. Αυτό, λοιπόν, το παιχνίδι θα μπορεί να μιλάει, το παιδί δηλαδή, να χρησιμοποιεί το παιχνίδι και να μιλάει με το παιχνίδι, και να έχει ως συνέπεια να αναπτύξει διάλογο. Και όπως αναφέρει, είναι αρκετά μεγάλη καινοτομία, αλλά είναι τόσο μεγάλη καινοτομία ώστε να δεχτούμε τις πιθανές αστοχίες που μπορεί να επιφέρει ένα τέτοιο σύστημα. Λέει εδώ ο συγγραφέας ότι στο Facebook εμείς οι ενήλικες μπορούμε και καταλαβαίνουμε τα ρίσκα.
καταλαβαίνουμε ότι αν τοποθετήσουμε κάποια στοιχεία, όπως, και λέει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, ότι μ' αρέσει το κίτρινο, για παράδειγμα, το κίτρινο χρώμα, τότε, αν κάνουμε κάποια δήλωση προτίμησης, τότε ξέρουμε ότι στο μέλλον μπορεί σε μια, αν στο μέρος που βρισκόμαστε γίνει η δικτατορία των αντικίτρινων, να μας φυλακίσουν σε ένα πολυταρχικό καθεστώς, εννοείται χαρακτηρολογώντας βέβαια, απλώς εδώ αλλάξει τη λέξη κίτρινο με την λέξη της προτίμησής σας. Και να μας φυλακίσουν γιατί κάποτε εκφραστήκαμε υπέρ αυτού του συγκεκριμένου, αυτής της προτίμησης, το κίτρινο χρώμα. Φανταστείτε λοιπόν όλα αυτά που μιλάμε, που θα λέει το παιδί στην κούκλα, να καταγράφονται όλες οι προτιμήσεις και τι μπορεί να γίνει ύστερα από 10-15 χρόνια να υπάρχει μια database με τις προτιμήσεις του παιδιού που πια θα είναι ενήλικας και να μπορεί ενδεχομένως να γίνει ένα profiling και ούτω καθεξής. Μάλιστα, κοιτάξτε και εδώ τι συνεχίζει. Και τι γίνεται, λέει, όταν εφόσον αναπτύξει μια σχέση συμπάθειας με αυτό το ενσωματωμένο σύστημα, το παιδί, αρχίζει κάποιος και το εκμεταλλεύεται η εταιρεία παραγωγής και αρχίζει και λέει, ζητάει αξεσουάρ. Δηλαδή, φανταστείτε, π.χ. κούκλα, να λέει, ύστερα από κάποιο καιρό, πολύ καιρό έχω να έχω καινούρια παπούτσια. Ή εδώ, όπως αναφέρει, δεν θα ήταν ωραίο να είχα ένα ροζ αυτοκίνητο. Ξέρετε, η Barbie έχει και ένα ροζ αυτοκίνητο. Ή να έχω ένα διόροφο σπίτι. Ή νιώθω μόνη μου. Πού είναι ο Ken? Μήπως να έρθει και αυτός. Φανταστείτε λοιπόν να αρχίσει να ζητάει παιχνίδια από το παιδί. Και το παιδί που θα έχει να δείξει μια σχέση να πάει μετά να μεταφέρει στους γονείς. Αλλά όχι μόνο με αυτό. Κάποιοι το πάνε και ένα επίπεδο παραπέρα. Φανταστείτε, το λέει παρακάτω κάποιος, στα σχόλια, φανταστείτε να αρχίσει να σου περνάει και υποσυνείδητα μηνύματα στο παιδί. Δηλαδή να λέει ότι οι Κινέζοι είναι οι φίλοι μας, πρέπει να τους αγαπάμε. Δεν λέει κανείς το αντίθετο, αλλά φανταστείτε να το λέει έτσι με υποσυνείδητο τρόπο. Ή πρέπει raising the minimum wage, ότι πρέπει να μην αυξηθεί ο ελάχιστος, ο κατώτατος μισθός, γιατί η οικονομία θα πάει καλά. Ή να αγοράσετε και άλλα προϊόντα της Mattel. Ή θα ήθελα να πάρω ένα σάντουιτς από τα McDonald's. Τι ωραία μέρα για σάντουιτς. Φανταστείτε λοιπόν να έχει και τέτοια υποσυνείδητα μηνύματα. Δηλαδή αυτό τώρα μας βάζει σε σκέψη κατά πόσο ένα ενσωματωμένο σύστημα που τώρα καλώς ή κακώς σχεδιάστηκε, καλώς σχεδιάστηκε να πούμε, γιατί όχι, αφού μας δίνεται αυτή η δυνατότητα, αλλά θα πρέπει να μπει κάποιο regulation στο τι επιτρέπεται τελικά, δηλαδή ένα τέτοιο παιχνίδι που θα αρχίσει να έχει μια ελευθερία πρωτοφανής. Δηλαδή δεν είναι ένα παιχνίδι που όλο και όλο κάνει 5 ήχους και μπορεί και τέλος πάντων ελέγχεται πλήρως οι δυνατότητες του. Ένα τέτοιο παιχνίδι που αφήνει αμέτρητες διεξόδους δημιουργεί και από την άλλη αμέτρητα κενά ασφαλείας. Γιατί αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως αναφέρει κάποιος, και από hackers και από κακόβουλους χρήστες. Παιδόφιλους, 1000 μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά εδώ πέρα. Ήδη, μην ξεχνάμε, πριν από κάποιους μήνες, σε κάμερα baby monitor, κάποιος έκανε hacking και μάλιστα φώναζε και είχε τρομάξει και το μωρό, που είχε γίνει και άρθρο για μια πολύ γνωστή κάμερα ενσωματωμένου συστήματος που συνδεόταν στο cloud και κάποιος είχε μπει μέσα στην κάμερα και εκτός ότι κοιτούσε το παιδί και ό,τι άλλο υπήρχε μέσα στο δωμάτιο, κάποια στιγμή άρχισε να φωνάζει κιόλας και τρόμαξε και τους ενίκους. Αφού λοιπόν μπαίνουν σε κάμερες, γιατί να μην μπαίνουν και σε ενσωματωμένα συστήματα που είναι τέτοιες κούκλες. Λοιπόν, αυτό για σκέψη. Ενδιαφέρον άρθρο και αυτό. Απλώς να γνωρίζετε και όχι μόνο το τεχνολογικό κομμάτι, αλλά και το ανθρωπιστικό, το social κομμάτι των συστημάτων που κάνουμε και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν κάτι και από την άσχημη πλευρά. Βέβαια,
ένα εργαλείο πάντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο τρόπους, με τον καλό και τον κακό. Θα πρέπει λοιπόν να το έχουμε υπόψη. Αυτό λοιπόν το άρθρο, το κλείνω αυτό. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τη VHDL στην επόμενη διάλεξη. Υπενθυμίζω ότι θα έχουμε σήμερα τη διάλεξη θεωρίας μέχρι περίπου και 20 και 25 και μετά θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα κάνουμε κάποια εισαγωγή για το εργαστήριο, όπου 7 η ώρα, 7 με 9 θα έχουμε το εργαστήριο και πρέπει να βρίσκεστε, εννοείται, και στη διάλεξη αυτή και στο εργαστήριο. Σας έχω πει, 4 ώρες την εβδομάδα πρέπει να βρίσκετε, να βρίσκεστε συνδεδεμένοι για να μην έχετε κενά και για να πάρετε και την παρουσία. Λοιπόν, VSDL. Τι ξέρουμε για τη VSDL? Καταρχήν, VSDL είναι ένα ακρονίμιο. Very High Integrated Hardware Description Language. Δηλαδή, κυκλώματα πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης, Hardware Description Language. Hardware, γλώσσα περιγραφής υλικού. Δηλαδή, γλώσσα περιγραφής υλικού για κυκλώματα πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης στα ελληνικά. Και έχω ένα ωραίο tutorial που έχω βρει, να σας δείξω τις πρώτες σελίδες και θα τις συζητήσουμε μαζί. Λοιπόν, VHDL, και συνεχίζω να κάνω share, όπως βλέπετε, είναι VHCIC, δηλαδή Very High Speed Integrated Circuit, Hardware Description Language. Είναι μια γλώσσα περιγραφής υλικού. Είναι μια γλώσσα που τη χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε hardware. Hardware εννοώ επεξεργαστές, είτε ASIC, είτε FPGA. FPGA είναι Floating Point Gate Array. Αυτά ίσως τα έχετε δει στην ψηφιακή σχεδίαση, αλλά θα τα δούμε και παρακάτω. Και αυτό γιατί σε 2 εβδομάδες μπαίνουμε σε FPGA, οπότε γίνεται αυτή τη βδομάδα και την επόμενη βδομάδα θα δούμε θέματα σχετικά με VSDL, ώστε να είμαστε έτοιμοι να χειριστούμε τις πλακέτες του εργαστηρίου σε 2 εβδομάδες από τώρα. Πότε αναπτυχθήκε αυτή η γλώσσα? Αυτή η γλώσσα αναπτύχθηκε το 1980 από το, όπως βλέπετε, US Department of Defense, το Υπουργείο Αμήνης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και την IEEE. Μία επιπρόσθετη γλώσσα που κάνει τα ίδια πράγματα με τη VSDL είναι η Verilog. Οι δύο βασικές λοιπόν γλώσσες είναι VSDL και Verilog. Αν κάποιος ξέρει τη μία γλώσσα προγραμματισμού, εύκολα, σημαίνει ότι έχει καταλάβει πώς σχεδιάζεται το hardware, μπορεί να μεταβεί στην άλλη. Πάντως υπάρχουν αυτά τα δύο στρατόπεδα, που κάποιοι λένε VSDL είναι καλύτερη, κάποιοι είναι Verilog καλύτερη. Το θέμα είναι και οι δύο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού για hardware και καλό είναι να ξέρετε τουλάχιστον τη μία. Αυτές οι γλώσσες μοιάζουν σαν γλώσσες software development, σαν γλώσσες που προγραμματίζει κάποιος το λογισμικό. Όμως, έχει μια σημαντική διαφορά. Η διαφορά είναι ότι στη γλώσσα αυτή, επειδή είναι hardware, όλες οι δηλώσεις εκτελούνται παράλληλα. Δηλαδή, ενώ ένα listing σε μια σειριακή γλώσσα, θα το πω σε μια software development γλώσσα, ας πούμε έχει 10 γραμμές, πρώτη θα εκτελεστεί η πρώτη, μετά η δεύτερη, μετά η τρίτη, μετά η τέταρτη, μετά η πέμπτη. Σε αυτή την περίπτωση, αν έχουμε π.χ. 5 γραμμές, και οι 5 εκτελούνται ταυτόχρονα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα που μπερδεύει τους φοιτητές. Και όχι μόνο τους φοιτητές, αυτούς που ξεκινάνε να σχεδιάζουν VSDL. Οποιοδήποτε ξεκινήσει με VSDL, δεν μπορεί να κατανοήσει ότι αυτό που βλέπει εκείνη τη στιγμή εκτελείται ταυτόχρονα. Η κάθε δήλωση. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που μπορούμε να κάνουμε serialize κομμάτια κώδικα. Δηλαδή να εκτελούνται βήμα προς βήμα. Αλλά το default είναι ότι εκτελούνται όλα παράλληλα. Και κάποιος τώρα που παρακολουθεί και το άλλο μου μάθημα, τα συστήματα παράλληλης καταναλωτικής επεξεργασίας, μπορεί να δει κάποια κοινά στοιχεία. Απλώς εδώ δεν χρειάζεται να δηλώσουμε διεργασίες συνήματα. Αν έχουμε 100 γραμμές, 100 statements, 100 θα εκτελεστούν παράλληλα. Αν έχουμε 50, 50, δεν χρειάζεται να αρχίσουμε να πούμε δημιούργησε 50 threads ή 50 ranks.
Εδώ, όσες γραμμές βρίσκονται, τόσες γραμμές εκτελούνται παράλληλα. Ας δούμε τα διάφορα επίπεδα της αναπαράστασης. Μπορούμε να αναπαράσταση, δηλαδή να περιγράψουμε διάφορα επίπεδα περιγραφής. Μπορούμε να έχουμε διάφορα επίπεδα περιγραφής του κυκλώματός μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε όπως εδώ behavioral, συμπεριφορικό, συμπεριφοράς, επίπεδο συμπεριφοράς. Και επίπεδο εδώ δομής. Και τα δύο μπορούμε να τα απεικονίσουμε σε hardware. Όμως, όχι τόσο απλά τα behavioral. Το structural πολύ εύκολα μπορούμε να το απεικονίσουμε σε υλικό, να δημιουργήσουμε υλικό, ενώ το behavioral όχι και τόσο εύκολα. Χρειάζεται να σκεφτούμε συγκεκριμένα πράγματα. Η διαδικασία με την οποία η περιγραφή αυτή, η text περιγραφή που έχουμε κάνει, καταλήγει σε hardware, ονομάζεται διαδικασία της σύνθεσης. Όταν λέμε λοιπόν πάω για σύνθεση, στο δικό μας context, γιατί αν είναι ο άλλος μουσικός, πάει για σύνθεση στη μουσική. Στο δικό μας context λοιπόν, στο context των συνομιλωμένων συστημάτων, στο context της ψηφιακής σχεδίασης, εννοούμε να καταλήξουμε σε ένα αρχείο προγραμματισμού, το bitstream, το οποίο αυτό μπορεί να γραφτεί σε FPGA ή να δοθεί στο εργοστάσιο κατασκευής ASIC για παραγωγή, για κατασκευή του επεξεργαστή. Το πιο υψηλό επίπεδο αφαίρεσης, το αφαιρετικό επίπεδο, είναι το συμπεριφορικό, δηλαδή μια συμπεριφορά. Και έχει ένα παράδειγμα που έχουμε το εξής. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κύκλωμα το οποίο ενημερώνει, μάλλον προειδοποιεί τους επιβάτες ενός οχήματος ότι η πόρτα είναι ανοιχτή ή ότι η ζώνη ασφαλείας δεν έχει ασφαλιστεί όταν, whenever, το κλειδί βρίσκεται στη μηχανή. Δηλαδή, αν μπει το κλειδί στη μηχανή και είτε η πόρτα είναι ανοιχτή, είτε δεν έχει μπει ασφάλεια, να χτυπάει ένα beep, για παράδειγμα, ένα λεντάκι κάπου ή ένα speaker. Αυτό μπορούμε να το θέσουμε σε ένα επίπεδο συμπεριφοράς ως εξής. Warning, δηλαδή μια έξοδος κάπου που την ονομάζουμε warning. Ignition on, δηλαδή το κλειδί βρίσκεται στη μηχανή, ότι η μηχανή είναι ενεργοποιημένη. Και ανοίγουμε τις παρενθέσεις, σύμφωνα με την προτεραιότητα των ελιστών, ανοιχτή πόρτα ή η ζώνη δεν έχει μπει στη θέση της. Αυτό λοιπόν είναι μια συμπεριφορά. Θα μπορούσαμε να το δηλώσουμε έτσι. Από την άλλη, έχουμε το επίπεδο της δομής. Structural. Η δομή. Θα μπορούσαμε λοιπόν να περιγράψουμε τη δομή με πύλες και στοιχεία. Και πώς θα το κάναμε αυτό, με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε λίγο. Καταρχήν, warning, όπως λέτε warning. Εδώ έχει... θέλουμε λοιπόν το warning πότε να ενεργοποιηθεί. Να ενεργοποιηθεί όταν είναι το ignition on και door open or seat belt off. Τώρα αυτός βέβαια δεν έχει μία προς μία αναπαράσταση με αυτό εδώ, γιατί θα περίμενε κάποιος, για να το δούμε διαφορετικά, να έχουμε εδώ μία πύλη, εδώ, που είναι το end, να έχουμε εδώ το ignition, και από την άλλη να έχουμε αυτό να συνδέεται σε μία πύλη or, είναι αυτή η πύλη or, που έχουμε εδώ door open και από την άλλη seat belt. Οπότε εδώ έχουμε την πύλη end, όπως ξέρετε, και εδώ την πύλη or. Αυτό όμως, εδώ το υλοποιεί με έναν άλλο τρόπο, όπως βλέπετε. Πάλι έχει την ίδια λειτουργικότητα, δηλαδή βλέπουμε door και ignition σε μια πύλη end, δηλαδή έχει κάνει αναγωγή το ignition end με το door και ignition end και το seat belt, δηλαδή έχει απομακρύνει την παρένθεση με απλά λόγια. Οπότε το έχει υλοποιήσει με έναν άλλο τρόπο, αλλά πάλι έχει την ίδια ακριβώς λειτουργικότητα. Δηλαδή, και εδώ είναι το warning βέβαια, το σήμα που θα πάει σε μία έξοδο και ενδεχομένως θα ενεργοποιήσει ένα λεντάκι. Το σήμα warning, β1, β2, που είναι
ο έλεγχος κατά πόσο αν το ignition είναι true και το door, όπως βλέπετε, ή και η door είναι ανοιχτή ή το seatbelt είναι ανοιχτό, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί. Αυτό είναι το επίπεδο δομής, structural. Υπάρχει λοιπόν δύο τρόποι να περιγράψουμε τη δομή, τη λειτουργία. Το ένα είναι το data flow, δηλαδή ροή δεδομένων, και το άλλο είναι ο αλγοριθμικός τρόπος. Στο data flow εκτελούνται όλα παράλληλα, όπως σας έχω πει. The data flow model makes use of concurrent statements. Έχουμε δηλαδή 100 statements, 100 παράλληλα. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο του hardware, ότι μπορούμε να εκτελέσουμε πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά στοιχεία, πάρα πολλές πράξεις παράλληλα. Και γι' αυτό πολλές φορές χρησιμοποιούμε το hardware ως επιταχυντές, επιταχύνουν λειτουργίες, βοηθούν κάποιους επεξεργαστές στον υπολογισμό με το να επιταχύνουν κάποιες λειτουργίες. Από την άλλη πλευρά, η άλλη αναπαράσταση που είναι αλγοριθμική μας επιτρέπει να εκτελέσουμε σε σειρά, sequence. Είναι ένας ειδικός τρόπος λειτουργίας που ονομάζεται στη γλώσσα της VSDL, ονομάζεται process. Άμα ενεργοποιήσουμε δηλαδή την κατάσταση process, τότε είναι σαν μία διεργασία κλασικά όπως σε high-level γλώσσα προγραμματισμού. Και τους δύο τρόπους χρησιμοποιούμε. Και στο ίδιο πρόγραμμα, κάποια κομμάτια είναι παράλληλα, κάποια κομμάτια είναι σειριακά. Σειριακά, γιατί υπάρχει λόγος να είναι σειριακά. Δεν βάζουμε στην τύχη κομμάτια κώδικα άλλου παράλληλα σειριακά. Υπάρχει σημαντικός λόγος ότι δεν πρέπει να γίνουν παράλληλα και πρέπει να γίνουν σειριακά. Ας δούμε τη βασική δομή ενός αρχείου VSDL. Καταρχήν είναι κείμενο. Είναι γλώσσα κειμένου, όπως γράφετε εσύ, να φανταστείτε. Η VSDL ορίζει entities. Υπάρχει αυτό το αρχείο που είναι το VSDL entity που ορίζει ένα κύκλωμα. Μπορεί το κύκλωμα να έχει μια πύλη, μπορεί να έχει 10 πύλες, μπορεί να έχει 100 πύλες, μπορεί να είναι ολόκληρος επεξεργαστής. Άρα όταν βλέπετε εδώ ένα entity, είναι ένα ψηφιακό κύκλωμα. Είτε έχει μια πύλη, είτε ένα εκατομμύριο πύλες. Ωραία. Μέσα στο entity βλέπουμε αυτό που ονομάζεται το interface, που είναι το entity declaration. Το interface αυτό να το φανταστείτε όπως σε μια συνάρτηση, στην πρώτη γραμμή που βάζουμε στην παρέθεση της παραμέτρους που δέχεται. Εδώ λοιπόν είναι οι παράμετροι ή οι θύρες επικοινωνίας. Δηλαδή εδώ θα πούμε τι έχουμε είσοδο και τι έχουμε έξοδο. Είναι όπως ακριβώς ο software development. Και σε ένα άλλο κομμάτι έχουμε το κυρίο σώμα που υλοποιεί το functionality. Εδώ τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε ότι σε αντίθεση με το software development που αμέσως με τη δήλωση της συνάρτησης από κάτω βρίσκεται το κυρίο σώμα, εδώ έχουμε detached. Και γιατί έχουμε detached? Γιατί μπορούμε να έχουμε διάφορα body. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε και ένα δεύτερο body, πάλι το ίδιο interface, να αντιστοιχεί σε μια άλλη υλοποίηση. Το ίδιο interface να αντιστοιχεί σε μια άλλη υλοποίηση, αυτό το body architecture, αυτό body να έχουμε εδώ πέρα διάφορες υλοποιήσεις για το ίδιο interface. Μπορεί μια υλοποίηση, για παράδειγμα, να είναι αλγοριθμική. Μπορεί μια άλλη να είναι data flow, να έχουμε διαφορετικούς τρόπους γραφής, κάποια να έχει λιγότερη καθυστέρηση. Οπότε υπάρχει αυτό το detachment, δεν είναι ένα προς ένα, ένα interface αντιστοιχεί σε πολλά body. Δεν υπάρχει βέβαια και το αντίστροφο, να πούμε ότι ένα body αντιστοιχεί σε πολλά interfaces, όχι. Έχουμε πάντα ένα interface και αυτό έχει τουλάχιστον ένα, αλλά μπορεί και παραπάνω, blocks περιγραφής της υλοποίησης. Στη συνέχεια, βλέπουμε παραδείγματα από interfaces και body architecture. Ας δούμε λοιπόν για το entity.
Η γενική μορφή είναι ότι γράφουμε τη λέξη entity, είναι δεσμευμένη, το όνομα που θα επιλέξουμε, τη λέξη is, αυτό αγνοήστε το, αυτό είναι για πιο προχωρημένα και δεν θα το χρησιμοποιήσουμε καθόλου εμείς. Entity name is. Ακολουθεί η λέξη port, όπου μέσα σε παρενθέσεις θέτουμε τις εισόδους. Ένα όνομα, ό,τι θέλουμε, α, β, χ, ιν, ό,τι θέλετε. Άνω κάτω τελεία, η λέξη, βασικά βάζουμε το mode και το type. Το mode και το type θα το δούμε παρακάτω τι λέξεις μπορεί να είναι. Δηλαδή, κάνουμε την κατάσταση, δεν γράφουμε τη λέξη mode, αλλάζουμε το mode με κάποια από αυτές τις λέξεις, in, out. Συνήθως βάζουμε in ή out, τα υπόλοιπα δεν τα πολύ χρησιμοποιούμε, αλλά υπάρχουν και τα υπόλοιπα. Δηλαδή εδώ, για παράδειγμα, θα πούμε αυτό είναι in, είναι είσοδος. Και ο τύπος είναι όπως στο software development, αναφέρουμε integer, character κτλ. Εδώ βέβαια δεν λέμε integer ή character, βάζουμε τύπους που συνδέονται με το hardware. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι είναι bit. Bit. Ασφαλώς, πάντα το semicolon σηματοδοτεί το τέλος της θύρας. Θα δούμε παραδείγματα ακόμα πιο συγκεκριμένα, αλλά σας προετοιμάζω ήδη από τώρα το τι θα συναντήσουμε παρακάτω. Και τέλος έχουμε end. Και άμα θέλουμε βάζουμε και το name, αλλά μπορούμε να έχουμε και το end. Ορίσαμε στο entity τις θύρες. Είσοδο, έξοδο και τα ονόματα. Όπως ακριβώς σε μια μεταβλητή, σε μια function, δεν θα ορίζαμε παράδειγμα void function to int α, int β και ίσως θα βάζαμε και ένα pointer αστεράκι, π.χ. μάλλον int αστεράκι value, ίσως, κτλ. Και μετά ακολουθεί βέβαια ή τα άγγιστρα για να βάλουμε το κώδικα, αλλά αυτή η παρέθεση που δηλώνουμε είναι αυτό εδώ πέρα, το κομμάτι. Δηλαδή, μοιάζει σε αυτό το σημείο. Μπορεί να μην έχει την ίδια σήμανση με μια γλώσσα προγραμματισμού, αλλά εντούτοις είναι πάλι κατανοητό. Entity, όνομα, όπως εδώ, void f, is, βάζουμε και το λέξη is, port, εδώ δεν έχει port, έχει κατευθείαν την παρέθεση, αλλά βάζουμε port, όνομα, είσοδος ή έξοδος, τύπος. Εδώ έχει μόνο τύπος και όνομα. Το είσοδο-έξοδο δεν το έχουμε εδώ πέρα. Βέβαια, με τους pointers στη C μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά είναι αυτό το τύπο. Ας δούμε τώρα. Είναι κάποιες λέξεις δεσμευμένες, δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε. Εδώ είναι πάντα entity. Μπορούμε τα άλλα να τα αλλάξουμε, αλλά το entity, το is, το port και το end δεν το αλλάζουμε. Κοιτάμε στη συνέχεια το signal, το mode, in, out, buffer, in, out. Δηλαδή, μία από τις τέσσερις τιμές θα είναι, ή in, ή out, ή buffer, ή in, out. Στα πρώτα παραδείγματα, εμείς εδώ που θα παίξουμε με το in και το out θα είναι. Σε περίπτωση που θέλουμε να διαβάσουμε κάποια τιμή, τότε θα χρησιμοποιήσουμε το buffer. Γιατί αν κάτι είναι out, είναι μόνο για γραφή, write only. Δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Δηλαδή, αν γράψουμε κάτι στο out, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε, εκτός αν το έχουμε ορίσει buffer. Που σημαίνει μπαίνει buffer, ένα buffer και αποθηκεύεται σε buffer, βγαίνει στην έξοδο, αλλά παραμένει σε buffer. Βέβαια, αν βάλουμε buffer, αυξάνεται το hardware, γιατί όπως καταλαβαίνετε, προστίθεται ένα buffer. Άρα, υπάρχει ένα συμβιβασμός, αν θέλουμε να αυξηθεί το μέγεθος σε hardware, με το να μπορούμε να το διαβάσουμε. Και υπάρχει το in-out που μπορεί να είναι είτε είσοδος είτε έξοδος. Type. Το είδος του σήματος. Τι μπορεί να είναι. Bit, bit vector, std logic, boolean, integer, real, character κτλ. Αυτό που χρησιμοποιούμε κατά κόρον είναι αυτό εδώ πέρα. Υπάρχουν και άλλοι τύποι, αλλά το std logic, std logic κτλ. Είναι οι τύποι οι οποίοι είναι πιο κοντά στο hardware. Γιατί για παράδειγμα, το bit μπορεί να είναι 0 ή 1. Όμως μερικές φορές, μια πόρτα μπορεί να μην έχει διαβάσει τιμή, να είναι άγνωστη τιμή, να είναι χ. Αυτό δεν καλύπτεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ενώ στο SSD logic καλύπτεται. Υπάρχει άγνωστη τιμή χ. Γι' αυτό λοιπόν, αυτός είναι ο τύπος, ο de facto που χρησιμοποιούμε
για πιο κοντά στο hardware, για σύνθεση. Και έχει πολλές καταστάσεις. Δεν είναι 0-1 μόνο, είναι 0-1 άγνωστο ισχυρό, άγνωστο ασθενές κτλ. Υπάρχουν δηλαδή πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Το generic είναι για παραμετροποίηση. Στα πρώτα εργαστήρια δεν το χρησιμοποιούμε, οπότε μπορούμε να το αγνοήσουμε. Το generic είναι να γενικεύσει τη συνάρτηση, να μας δώσει δυνατότητες, για παράδειγμα, όπως το buzzword. Δηλαδή, αν έχουμε γράψει με κατάλληλο τρόπο, ώστε να μπορεί να δέχεται έξτρα παράμετρο, όπως εδώ το buzzword. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν φτιάξει ένα module, να το έχουμε πει αθρηστής, και να έχει μια παράμετρο γενίκευσης που να ονομάζεται buzzword και να ορίζουμε default τιμή π.χ. 4 bit, αλλά να μπορεί ο χρήστης να βάλει αντί για 4, ας πούμε, 8 bit και να λειτουργεί μια χαρά. Δηλαδή κάποιοι παράμετροι γενίκευσης μπορούν να μπουν στο generic. Αν θέλουμε να κάνουμε δηλαδή όχι απλώς ένα κύκλωμα, αλλά ένα κύκλωμα που μπορεί να παραμετροποιηθεί ως προς εσωτερικά χαρακτηριστικά. Είναι λίγο δύσχρηστο το generic και αυτό και εγώ προσωπικά δεν το χρησιμοποιώ. Και γι' αυτό και εσείς δεν θα το δείτε και στο εργαστήριο. Ανήκει σε πιο προχωρημένα θέματα της BSTL. Ας δούμε λοιπόν το παράδειγμα που είδαμε πριν. Κοιτάξτε. Είχαμε πει ότι θέλουμε το entity και έχουμε και το body. Ας δούμε λοιπόν το entity. Entity, buzzer. Ονόμασε buzzer κάποιος το κύκλωμα αυτό. Είναι. Port. Τι πόρτες έχει? Έχει 1, 2, 3 πόρτες. Την door, την ignition, την ignition belt. Και βλέπετε τώρα εδώ ότι τα έχει αιματοποιήσει. Δηλαδή εδώ θα μπορούσε κάλλιστα να το γράψει και να σας φέρω ένα notepad να το δείτε. Να το γράψει με τον εξής τρόπο. Entity buzzer is port door in STD logic. Τα κενά και τα λοιπά δεν έχει σημασία. Εγώ τα βάζουμε για λόγους ομοιομορφίας. Δηλαδή, καλύτερα θα μπορούσα από εδώ να συνεχίσω, αλλά είναι πιο ωραίο να έχουμε κάποια δομή. Ignition. Όπως και αυτό το κενό, δηλαδή, και αυτό θα μπορούσε να είναι έτσι. Το βάζουμε για λόγους ομοιομορφίας. In STD logic, όπως βλέπετε. SBELT. In STD logic. Και warning. Out, γιατί είναι έξοδος, είναι το σήμα εξόδου, STD logic. Προσέξτε ότι το τελευταίο σήμα δεν έχει σεμικόλον, έχει παρέθεση. Και το σεμικόλον βρίσκεται αμέσως μετά. Δηλαδή, είτε το γράψουμε με αυτόν τον τρόπο, να βάλουμε και τις τρεις τιμές, αφού είναι ίδιος τύπος, ίδιο mode και ίδιος τύπος, μπορούμε να τα αμοδοποιήσουμε. Ή να τα έχουμε έτσι. Εγώ προτιμώ αυτή τη μορφή. Είναι πιο ευανάγνωστο να βλέπεις κατευθείαν και αναγραμμή. Δηλαδή, προτιμώ για λόγους συντηρησιμότητας κάθε παράμετρος, κάθε port, τοποθετείται σε άλλη γραμμή. Είναι θέμα ότι είναι πιο ευανάγνωστα αυτά. Αλλά μπορείτε να το κάνετε και με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το entity. Τι ορίσαμε λοιπόν? Αυτό ορίζει ότι έχουμε ένα κουτί όπου έχουμε 1, 2, 3 πόρτες στην είσοδο, δηλαδή το door, ignition και S-belt. Αυτά μπαίνουμε στο κουτί και από την άλλη βγάζουμε ένα σήμα που ονομάζεται warning. Ωραία. Άρα έχουμε περιγράψει ένα κουτί, έχουμε είσοδο, έχουμε έξοδο. Τι λείπει? Να περιγράψουμε τη λειτουργικότητα του κουτιού. Που όπως σας είπα μπορούμε να έχουμε πολλά block περιγραφής, αλλά συνήθως έχουμε ένα. Έτσι λοιπόν, ορίζουμε τις εισόδους, in, output με το out και το καθεξής, και χρησιμοποιούμε το STD logic. Το STD logic μας δίνει παραπάνω καταστάσεις από 0 και 1. Και μας δίνει, για παράδειγμα, don't care, zit για high impedance, you, ότι δεν έχει αρχική τιμή, he, άγνωστη τιμή. Δηλαδή, μας δίνει καταστάσεις που
ανταποκρίνονται περισσότερο στο hardware. Γι' αυτό επιλέγουμε STD Logic σε κάτι που θέλουμε να το καταλήξουμε, να το κάνουμε σύνδεση σε hardware, βέβαια. Αν δεν σας ενδιαφέρει η σύνδεση, θα μπορείτε να βάλετε και κάποιο άλλο τύπο, αλλά προσωπικά επιλέγω STD Logic, όπως και ο συγγραφέας εδώ. Επίσης, αυτός ο τύπος βρίσκεται σε μια βιβλιοθήκη που την κάνουμε include. Αυτή τη βιβλιοθήκη, αν δεν γίνεται include, αυτή εδώ η βιβλιοθήκη, αυτόματα από τον compiler, γράφουμε εμείς ένα include αυτής της βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα και ένα άλλο entity. Εδώ ορίζεται ένα entity MUX 4 του 1, κάποιο άλλο box, κάποιο άλλο κουτί, το οποίο τι θύρες έχει. Έχει J0, J1, J2, J3, δηλαδή έχει 4 εισόδους, οι οποίες όμως, κοιτάξτε τι είναι, είναι vector, δηλαδή έχουν πολλές τιμές. Δεν κουβαλάνε ένα bit μόνο, κουβαλάνε αρκετές τιμές. Αυτό αν θέλαμε να το δούμε έτσι οπτικά, θα είχαμε 4 εδώ πέρα και εδώ θα έχει, ας πούμε, εδώ είναι 7 down του 0, δηλαδή από 0 μέχρι και 7, άρα 8. 8 και εδώ 8, 8, 8, άρα έχουμε τις 8 εισόδους. Τι έχει επίσης? Έχει το select bit, το οποίο έχει 2 bit. Άρα εδώ με 2 bit είναι το select bit. Και η έξοδος είναι 7 down του 0, θα έχει μία έξοδο 8 bit που είναι η out 1. Αυτή λοιπόν η περιγραφή δείχνει ένα τέτοιο κύκλωμα. Ένα κύκλωμα πολυπλέκτη όπου έχουμε 4 εισόδους των 8 bit και κάθε φορά εδώ συνδέεται μία από αυτές τις 4 εισόδους στην έξοδο. Τους πολυπλέκτες τους έχετε δει στην ψηφιακή σχεδίαση. Μπορούμε να το περιγράφουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Αν θέλουμε να δούμε και ένα άλλο κύκλωμα, ένα D-flip-flop. Στο D-flip-flop, πάλι ψηφιακή σχεδίαση, τι έχουμε? Έχουμε το D, τη γραμμή D, που είναι ένα bit. Το ρολόι, clock, ας βάλω εδώ CLK, clock. S και R, set και reset στο D-flip-flop και βγάζει το Q και το Q τόνος. Δηλαδή αυτή εδώ η περιγραφή αντιστοιχεί σε αυτό το D-flip-flop. D-flip-flop με set και reset και δυνατότητα να έχουμε και τις δύο εξόδους, Q και Q τόνος. Ας δούμε τώρα την περιγραφή υλικού. Η περιγραφή υλικού, όπως βλέπετε, έχει την εξής δομή. Γράφουμε architecture, ένα όνομα of, to entity, is, είναι. Έχουμε κάποιες δηλώσεις. Για παράδειγμα, εδώ δηλώνουμε συναρτήσεις, δηλώνουμε σταθερές, δηλώνουμε σήματα. Εδώ είναι το μπλοκ των δηλώσεων. Και μετά στο begin είναι ακριβώς η καρδιά της περιγραφής αυτής, που είναι οι δηλώσεις. Begin, end, architecture name και μπαίνει και το semicolon. Μπορούμε να έχουμε, όπως σας είπα, πολλά τέτοια μπλοκ για το ίδιο entity. Γιατί κάθε φορά αλλάζει το architecture name, βέβαια, αλλά το name of entity παραμένει το ίδιο. Τώρα, ποιο θα χρησιμοποιήσουμε κάθε φορά, εξαρτάται με αυτό που είναι αυτό που ονομάζεται component instantiation. Δηλαδή, ποιο εμείς θεωρούμε το component που θα χρησιμοποιήσουμε, το ορίζουμε κάπου, να ξέρετε. Αλλά ας το δούμε τι μπορούμε να βάλουμε μέσα σε αυτό το architecture. Ας δούμε το behavioral modem. Στο behavioral modem, λοιπόν, εδώ δεν χρειάζεται να δηλώσουμε κάποια άγνωστη τιμή και ορίζουμε στο warning, βλέπετε εδώ, θέσε, αυτό εδώ πέρα είναι ανάθεση, ανάθεση τιμής. Δηλαδή, βλέπετε, από την δεξιά πλευρά, κάνε κάτι και τοποθέτησε το στην αριστερή πλευρά. Τι βάλε ακριβώς? Θέλουμε not door, όχι door, and ignition ή not as belt and ignition.
Αυτό αντιστοιχεί στην περιγραφή που είχαμε δει προηγουμένως. Άμα το δούμε με τις πύλες, να πάω λίγο πίσω για να δείτε πού. Εδώ. Σε αυτό εδώ αντιστοιχεί. Δηλαδή, not door and not door and ignition or not as belt and ignition. Αυτό ακριβώς υλοποίησε. Αυτό είναι μια περιγραφή λοιπόν, έγραψε όλος behavioral of buzzer. Μπορούμε όμως να έχουμε και την άλλη υλοποίηση. Για να το δούμε, αυτό είναι λοιπόν αυτή η υλοποίηση και ορίζει ότι στο warning που είναι η έξοδος θα τοποθετηθεί το αποτέλεσμα αυτής της πράξης. Αυτό επειδή είναι όλα bit, θα τοποθετηθεί ένα bit. Αν όλα είναι ορισμένα είτε 0 ή 1, θα τοποθετηθεί 0 ή 1, αναλόγως τι θα δείξουν οι πράξεις. Αν όμως κάποιο από αυτά τα σύμβολα δεν είναι ορισμένο, για παράδειγμα εδώ είναι U και εδώ είναι X και ούτω καθεξής, τότε θα πρέπει να συμβουλευτούμε κάποιους πίνακες που θα σας τους δείξω στη συνέχεια. Είναι οι πίνακες που δείχνουν πώς γίνονται οι πράξεις μεταξύ U και X κτλ. Έχει μια συγκεκριμένη δομή πώς γίνονται αυτές οι πράξεις. Δηλαδή υπάρχει ένας πίνακας που λέει αν είναι U, παράδειγμα, και έχει U, παραμένει U. Αν είναι U και έχει X, γίνεται αυτό. Αν είναι U και έχει 0, γίνεται αυτό. Οπότε είναι ένα matrix που έχει όλες αυτούς τους συνδυασμούς. Συνεχίζουμε λοιπόν, να ζούμε ένα άλλο παράδειγμα. Εδώ ορίζει την πύλη N2, N, δηλαδή δύο εισόδων, in 1, in 2, που είναι bit, in STD logic, είναι είσοδοι τύπου STD logic, και το out είναι out STD logic, η έξοδος. Δηλαδή καταλαβαίνουμε είναι ένα κουτί που έχουμε εδώ πέρα in 1, in 2 και εδώ out 1. Και θα πρέπει να περιγράψουμε μέσα αυτή την λειτουργικότητα. Ορίζουμε λοιπόν το αρχιτσέκ του behavioral 2, του N2 και απλώς κοιτάξτε τι γίνεται. In 1, end in 2, το end είναι built-in, όπως καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται κάποια βιβλιοθήκη, βρίσκεται μέσα στην βασική, στο βασικό λεξικό της VHDL και η έξοδος πάει στο out 2. Τώρα ας δούμε για δύο εισόδους XNOR, άρα έχουμε α και β in STD logic και η έξοδος είναι z, δηλαδή εδώ πάλι ορίζουμε ένα κουτί όπου έχουμε α, β και η έξοδος είναι το z. Εδώ θα πρέπει να ορίσουμε τη λειτουργικότητα και πώς το ορίσουμε. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Εδώ για πρώτη φορά βλέπουμε ότι ορίζει και έξτρα σήμα. Όταν βλέπετε τη λέξη signal, πάντα στο μυαλό σας να σκέφτεστε καλώδιο. Το signal στη σύνθεση θα γίνει καλώδιο. Ενώ αν έχει κάτι που ονομάζεται variable, δηλαδή απλή μεταβλητή, τότε αυτό άλλες φορές θα γίνει καλώδιο, άλλες φορές δεν θα γίνει τίποτα. Εξαρτάται από το πώς το χρησιμοποιούμε. Το signal όμως πάντα σημαίνει καλώδιο. Και ας δούμε λίγο αυτό τι γίνεται. Καταρχήν, αυτά όλα εκτελούνται παράλληλα. Δηλαδή και αυτό και αυτό και αυτό θα εκτελεστούν παράλληλα. Δεν θα εκτελεστεί πρώτα αυτό, μετά αυτό, μετά αυτό. Ας δούμε λίγο, ας ακολουθήσουμε λίγο τις δηλώσεις αυτές και ας το δημιουργήσουμε. Εδώ μας αναφέρει, εδώ έχουμε α και β. Άρα να σχεδιάσω εδώ πέρα, εδώ είναι το α και εδώ είναι το β και κάπου εδώ πέρα είναι η έξοδος, η z. Αναφέρει ότι το α και το β, δηλαδή α and β, έχουμε την πύλη and β, δίνουν στο χ. Το χ είναι signal. Άρα εδώ δημιουργείται ένα καλώδιο χ σε αυτό το σημείο που συνδέει αυτή την πύλη με κάτι. Θα δούμε. Στη συνέχεια λέει not α, άρα από εδώ not α,
And not beta, άρα παίρνουμε και το not beta. Από εδώ λοιπόν βάζουμε not beta. Κάνουμε end, δηλαδή τα βάζουμε σε μια πύλη end. Και αυτό γράφεται σε ένα καλώδιο Y, είναι signal, είναι καλώδιο. Άρα αυτό γράφεται σε ένα καλώδιο Y. Στη συνέχεια, στο Z, εδώ στην έξοδο, έχουμε μια πύλη OR των σημάτων Χ και Ψ. Έτσι. Οπότε αυτό το κύκλωμα που εκτελείται παράλληλα, ξαναλέω, κάθε δήλωση εκτελείται παράλληλα και αυτό, επειδή πρώτη φορά το βλέπουμε, πρέπει να προσέξουμε ότι εδώ δεν έχει δοθεί ως process. Αν εδώ υπάρχει, δεν υπάρχει η λέξη process. Αν δείτε κάπου, θα το γράψω, τη λέξη process, τότε το process σημαίνει σειριοποίηση. Serialize, δηλαδή γραμμή προς γραμμή. Πρώτα εκτελείται η πρώτη γραμμή και μετά η άλλη. Εδώ δεν έχουμε τέτοια διαδικασία, άρα εκτελούνται όλα παράλληλα. Δηλαδή, μόλις έρθει μια τιμή, όλα και τα τρία θα εκτελεστούν παράλληλα. Και ίσως μερικές φορές υπάρχει ένα πρόβλημα στην προσομοίωση. Γιατί κάποιος μπερδεύεται, γιατί το να εκτελείται όλοι παράλληλα είναι λίγο δύσκολο. Θα το δούμε όμως πώς το ελέγχουμε στην προσομοίωση. Αυτό λοιπόν υλοποιεί αυτό το κύκλωμα και όπως αναφέρει εδώ πέρα, είναι concurrent. Όλα είναι ταυτόχρονα. Concurrency είναι ταυτοχρονισμός, δηλαδή παραλληλισμός. Όλα εκτελούνται ταυτόχρονα, όλα εκτελούνται παράλληλα. Σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να σταματήσουμε, σε αυτό το VSDL, να πάμε λίγο στην άλλη παρουσίαση. Θα δούμε και τη συνέχεια, απλώς ήταν μια εισαγωγή σε αυτό το κομμάτι. Πάμε να δούμε λίγο από αυτή τη διάλεξη, από τη δικιά μου διάλεξη για τη VSDL. Στην αρχή η εισαγωγή αναφέρει ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η πολυπλοκότητα. Πια, ενώ μπορούσαμε κάποτε να σχεδιάζουμε στο σχηματικό και να υλοποιούμε κυκλώματα, ας πούμε οι πρώτοι επεξεργαστές γίνονταν σε μεγάλα τραπέζια, όπου πάνω εκεί είχαν τα τρανζίστορ και γι' αυτό ονομάζονταν floor planning. Αυτό όμως, όταν μετά από κάποια χρόνια, σύμφωνα με τον νόμο του Μουρ, που αναφέρει ότι κάθε 18 μήνες διπλασιάζει το αριθμό των τρανζίστορ, αυξήθηκε πάρα πολύ ο αριθμός των τρανζίστορ. Δεν ήταν εφικτό πια να το σχεδιάζουν σε τραπέζια, ούτε στο πάτωμα και ούτε καν σχηματικό. Και ήθελαν να βρουν έναν τρόπο να εκμεταλλευτούν καλύτερα την παραγωγικότητα των μηχανικών που είχαμε πει στην προηγούμενη διάλεξη. Και για να το πετύχουν αυτό, βρήκανε στη δεκαετία του 80 τις γλώσσες περιγραφής υλικού, HDL. Μία από αυτές που είναι η VHDL. Και βλέπουμε ότι στην αρχή ήταν λίγο σαν εργοτέχνης οι επεξεργαστές, αλλά μετά μπήκε μια κανονικοποίηση, όπως αυτή που βλέπετε, που οφείλεται στα εργαλεία αυτοματοποίησης σχεδιασμού, Electronic Design Automation, τα οποία βοηθάνε στην αύξηση της παραγωγικότητας των μηχανικών. Και όλα αυτά επιτυχάνονται με τα εργαλεία, η VHDL βοηθάει προς αυτή τη γλώσσα και ασφαλώς δεν είναι very hard difficult language. Απλούστατα είναι ένας άλλος τρόπος σκέψης. Βέβαια και στα παράλληλα σας έχω πει ότι μαθαίνουμε έναν παράλληλο τρόπο σκέψης. Δηλαδή στα παράλληλα, εκεί που ως τώρα προγραμματίζεται ακολουθιακά, σκέφτεστε παράλληλα, ομοίως και εδώ ενσωματωμένα, όταν θέλουμε να γράψουμε κάτι σε VSDL, θα πρέπει να σκεφτούμε σαν υλοποίηση σε hardware, τι ταιριάζει και τι δεν ταιριάζει. Δεν είναι όλα κατάλληλα για υλοποίηση σε hardware. Να σας πω ένα παράδειγμα. Οι pointers, δηλαδή το να δείχνει σε διάφορα σημεία στη μνήμη, δεν είναι εύκολο ή θα έλεγα είναι αδύνατο να τους μετατρέψουμε σε κάτι που να μπορούμε να το συνθέσουμε, να το κάνουμε υλικό. Γι' αυτό πρέπει έναν αλγόριθμο να σκεφτόμαστε, ένα οποιοδήποτε αλγόριθμο, φαντάζεστε μια συνάρτηση, πώς μπορούμε να την υλοποιήσουμε σε hardware χωρίς pointers, το πιο βασικό, και μετά υπάρχουν και άλλα θέματα, αλλά πρέπει να ξεφορτωθούμε τους pointers σε πρώτη φάση.
VSDL λοιπόν. Πώς να γράψεις κώδικα VSDL. Πρέπει να σκεφτεί κάποιος, γι' αυτό σας είπα, για το hardware. Τι ταιριάζει σε hardware να υλοποιηθεί και τι δεν ταιριάζει. Δεν είναι καλό να γράψετε κώδικα σε VSDL σαν να ήταν μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επίπεδου, όπως εδώ, if then else. Αυτές οι δομές, μπορούν κάποιες από αυτές οι δομές να υλοποιηθούν σε hardware, αλλά είναι δύσχριστο. Εδώ κιόλας βλέπουμε π.χ. αυτή εδώ τη σχέση. Αυτή εδώ τη σχέση α στη β υπονοεί πολλαπλασιαστή. Θα πρέπει λοιπόν να το γράψουμε με τρόπο που να χρησιμοποιεί πολλαπλασιαστή και όχι εμέσως να εκμέρεται ότι εδώ θέλουμε πολλαπλασιαστή, εδώ θέλουμε συγκριτή κτλ. Αυτό είναι πολύ high level και θα ενδέχεται να βγει κάτι σε hardware, αλλά θα είναι πολύ πιο αργό από ότι να το εκτελούσαμε σε επεξεργαστή. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς θα υλοποιήσουμε κάτι για hardware. Τώρα, το τι είναι hardware το γνωρίζουμε και βλέπετε εδώ διάφορες δηλώσεις. Εδώ στο Z να τεθεί το 1 και βλέπουμε εδώ καταρχήν πάλι το σύμβολο της ανάθεσης. Αυτό είναι το σύμβολο της ανάθεσης είτε σε signals είτε σε ports, να ξέρετε. Να τοποθετηθεί το 1 όταν το α έχει την τιμή 0,1 διαφορετικά 0. Δηλαδή το Z διαφορετικά θα πάρει την τιμή 0. Βλέπουμε εδώ τις κυματομορφές στην προσομοίωση. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και η προσομοίωση. Και θα τη δούμε και στο εργαστήριο. Α του 1. Τώρα ήθελα να σας πω ότι στο εργαστήριο με VSDL θα σας δοθούν οδηγίες για να εγκαταστήσετε κάποια αναπτυξιακά προγράμματα για VSDL, που δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, είναι πολύ μεγάλα. Δηλαδή 30-40 GB το καθένα. Να το ξέρετε αυτό ότι θα χρειαστεί, βέβαια δεν χρειάζεται να τα έχετε για όλο το εξάμεινο, μόνο για τα εργαστήρια που θα έχουμε με VSDL. Γιατί θα εκτελείτε compile κτλ. Στον υπολογιστή το δικό σας και όποιος καταφέρνει και καταλήγει κάτι σε bitstream, τότε, όπως το έχουμε προγραμματίσει, θα συνδέεται σε έναν σταθμό του εργαστηρίου μας που θα έχουμε συνδεδεμένη πλακέτα για να το μεταφέρει σε πλακέτα και να δει τα αποτελέσματα. Άρα το κομμάτι το βαρύ, το compile, θα γίνεται στον υπολογιστή το δικό σας. Να το έχετε αυτό υπόψη, ότι θα χρειαστείτε χώρο. Και τώρα πόσο κρατάει το compile. Αναλόγως το πόσο σύγχρονο υπολογιστή έχετε, μπορεί να πάρει 5 λεπτά, αν είναι των τελευταίων 5 ετών. Ενώ αν είναι παραπάνω, καταλαβαίνετε ότι προστίθενται λεπτά και αν έχετε δηλαδή, π.χ. κάποιος αν έχει, δεν ξέρω, Core 2 Duo, μπορεί να πάρει και 15 λεπτά και 20 λεπτά να γίνει το compile. Ας το κρατάμε στο μυαλό μας, θα το δούμε βέβαια πώς θα κινηθεί. Λοιπόν, εφαρμογές των HDL, είπαμε ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε, να έχουμε διάφορες περιγραφές σε VSDL και οι οποίες σαν βιβλιοθήκη να τις χρησιμοποιούμε σε άλλα project. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε έχουμε ένα project, reuse, επαναχρησιμοποίηση. Επαναχρησιμοποιούμε κομμάτια κώδικα, δηλαδή κομμάτια με VSDL entity και body, αυτό το κομμάτι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε άλλο κομμάτι. Και βοηθάει πάρα πολύ ασφαλώς την παραγωγικότητα, η επαναχρησιμοποίηση κομματιών κώδικα. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ποιο είναι το de facto site που χρησιμοποιείται για την επαναχρησιμοποίηση κώδικα. Σας ίσως το είχα πει στην προηγούμενη διάλεξη, αλλά βρίσκω ευκαιρία να το ξαναπώ. Είναι το Open Course. Έρχομαι με ένα εδώ παράθυρο, browser. Το Open Course είναι ένα repository με περιγραφές hardware για διάφορα συστήματα από επεξεργαστές. Να δω, δεν θυμάμαι το κωδικό μου εδώ. Είπαμε για επεξεργαστές, για συνεπεξεργαστές, για μνήμες, για οτιδήποτε σκεφτείτε τέλος πάντων. Οτιδήποτε σκεφτείτε και είστε τυχεροί γιατί κάποιος άλλος το είχε σκεφτεί και το είχε δώσει στην κοινότητα ελεύθερα, ελεύθερα προς χρήση. Μπορεί κάποιος λοιπόν να κατεβάσει από εδώ σε VHDL ή σε Verilog. Και υπάρχει τρόπος στους compilers να έχετε κάποια κομμάτια γραμμένα σε Verilog, κάποια κομμάτια σε VSDL. Δηλαδή να έχετε ένα project που είναι mixed type.
κάποια components είναι very low, κάποια components είναι VHDL και θα μπορούσατε να τα χρησιμοποιήσετε και τα δύο μαζί, να ξέρετε. Δηλαδή, αν κάτι βρείτε σε very low, θα πρέπει και δεν το βρείτε σε VHDL, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, απλώς θα πρέπει στο πρόγραμμα το EDA να το ορίσει ότι είναι very low και να κάνει την κατάλληλη συνθεσμολογία. Αυτό λοιπόν το site opencourse.org έχει όλη αυτή την πληροφορία, έχει διαθέσιμο repository με blocks που μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε στα project σας. Και στα project, για το μάθημα αυτό, υπάρχουν και project όπου υλοποιείται κάτι σε FPGA board. Ας πούμε το βασικό, το entry level είναι να φτιάξετε ένα δικό σας επεξεργαστή, για παράδειγμα, σε VHDL. Πολύ ωραίο project. Ένα μικρό, έστω και τετράμπιτο το επεξεργαστή φτιάξτε, που να έχει βασικές πράξεις, πώς θα φέρεις πολλαπλασιμό διαίρεση και να αναβοσβήνει λεντάκια. Και αυτό είναι ένα ωραίο project. Με τη χρήση VHDL. Κάποιος δηλαδή που του αρέσει η ψηφιακή σχεδίαση, μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Είδατε, ως τώρα δηλαδή σας έχω πει και άλλα project και καθώς θα γίνονται οι διαλέξεις, θα σας προτείνω και άλλα project. Δηλαδή, μπορείτε από στα project που πρότεινα σήμερα, εκτός από τις προηγούμενες εβδομάδες που είχα προτείνει δύο project, την προηγούμενη εβδομάδα, επιθυμίζω, ήταν του Δημήτρη, του Σιδέρη, που μπορείτε, αν κάποιος ενδιαφέρεται και δεν την βρήκε το email, να στείλει στο chat μήνυμα προς τον Δημήτρη για να μιλήσει μαζί του για το project που κάνει ενσωματωμένα συστήματα με Arduino για μουσική. Απ' την άλλη, σας έχω πει εγώ, υπάρχει ένα project, το Air Hockey, κάποιος που θέλει να το αναλάβει, που χρησιμοποιεί Arduino και OpenCV. Σήμερα σας είπα project για PCB design, από τη μία, και από την άλλη για FPGA, και την επόμενη εβδομάδα ομοίως θα σας πω και τότε κάποια project. Λοιπόν, χρησιμοποιείται η VHDL, είπαμε, και για τη μοντιολοποίηση, και για την προσομοίωση και για την υλοποίηση. Είπαμε, είναι η δεκαετία του 80, την ιστορία την αφήνουμε, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά σημεία. Τόσο για FPGA, για να δημιουργήσει τα bits προγραμματισμού. Τα FPGA, υπενθυμίζω, είναι ολοκληρωμένα κυκλώματα, που είναι σαν πλαστελίνη, μπορούμε να πούμε, που έχουν κάποιες πύλες, αλλά δεν έχουν τη διασύνδεση. Οπότε, με το bitstream προγραμματισμού προγραμματίζεται να κάνει ακριβώς τη λειτουργία που θέλουμε αυτό το FPGA τσιπάκι. Δηλαδή θέλουμε, ας πούμε, τη μια μέρα να είναι ένας επεξεργαστής Z80, κατεβάζουμε την περιγραφή Z80, προγραμματίζεται κατάλληλα και λειτουργεί ακριβώς σαν Z80. Θέλουμε την άλλη μέρα να είναι επεξεργαστής 8086, κατεβάζουμε την περιγραφή 8086, δηλαδή το VHDL για 8086 και ο επεξεργαστής γίνεται 8086. Θέλουμε την επόμενη μέρα να είναι ARM, κατεβάζουμε την περιγραφή για ARM και γίνεται ARM. Φανταστείτε λοιπόν ένα κενό πίνακα που κάθε φορά μπορείτε να κατεβάσετε μια περιγραφή και να λειτουργήσει με βάση αυτή την προδιαγραφή. Έχει πολλές δυνατότητες το FPGA, είναι καταπληκτική τεχνολογία γιατί μας επιτρέπει το γρήγορο prototyping. Δηλαδή, αυτό που σας είπα, να φτιάξει κάποιον επεξεργαστή, συνεχώς μπορείτε αντί να το κατασκευάσετε και να το στείλετε π.χ. σε ένα εργοστάσιο Foundry για να το κατασκευάσετε και να σας στείλουν πίσω, που είναι αρκετά ακριβό, μπορείτε να κάνετε πολύ γρήγορα δοκιμές σε ένα FPGA board. Κατευθείαν κατεβάζετε, βλέπετε αν παίζει, ξανακατεβάζετε άλλη έκδοση. Το FPGA είναι Field Programmable Gate Array, δηλαδή προγραμματίζεται στο εργαστήριο. Το field είναι επί του πεδίου, αλλά να πούμε γενικά στο πάγκο, στο πεδίο εργασίας. Δηλαδή μπορεί να προγραμματιστεί παντού, δεν χρειάζεται να πας σε ειδικό εργοστάσιο κατασκευής. Και έχουμε αρκετά FPGA board διάφορων εταιριών και θα μπορούσατε να υλοποιήσετε δικό σας hardware και θα το δείτε. Όχι την επόμενη εβδομάδα που είναι Raspberry, το τελευταίο βασίλειο Raspberry, αλλά την παρεπόμενη εβδομάδα θα μπείτε σε FPGA. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσω τη διάλεξη. Θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα. Τώρα, στο διάλειμμα θα βάλω να παίξει ένα βιντεάκι σχετικά με τα ενσωματωμένα συστήματα, έτσι ως ένα ευχάριστο διάλειμμα για 10 λεπτά να ξεκουραστούμε και να ετοιμαστούμε για το εργαστηριακό κομμάτι, το οποίο θα είναι κυρίως να σας δείξουμε κάποια πράγματα σχετικά με το εργαστήριο που θα δουλέψετε το απόγευμα. Οπότε, σε 10 λεπτά θα ξεκινήσουμε πάλι κανονικά. Θα σταματήσω την καταγραφή τώρα και θα βάλω το βιντεάκι να παίζει
για να, αν θέλει κάποιος να παρατηρήσει σχετικά με ενσωματωμένα συστήματα και ιστορία των ενσωματωμένων συστημάτων.